που έχει ως στόχο να συμβάλλουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά στη μεγάλη μάχη της ελληνικής κοινωνίας, μια μάχη στην οποία το κατεπήγον του ιατρικού μετόπου συνδέεται άμεσα με τη μεγάλη πρόκληση της μετάβασης στην επόμενη μέρα της πανδημίας. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί υπέρ των προτάσεων της επιστημονικής κοινότητας και ζήτησε να τηρηθούν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού. Θυμίζω επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από πολύ νωρίς, εγκαίρως, πήρε την πρωτοβουλία ίδρυσης ενός παρατηρητηρίου για την πανδημία, το οποίο με συστηματικό τρόπο καταγράφει τις προτεραιότητες που προκύπτουν στην καθημερινότητα του δημόσιου συστήματος υγείας και τις οδυνηρές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία της χώρας. Υπενθυμίζω τέλος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε εκείνη η πολιτική δύναμη που, όταν βρέθηκε στην κυβέρνηση, υπερασπίστηκε και θωράκισε το δημόσιο σύστημα υγείας, τον κύριο πυλώνα της σημερινής μεγάλης μάχης, όταν στελέχη της τότε αντιπολίτευσης της σημερινής κυβέρνησης ζητούσαν ιδιωτικοποίηση νοσοκομείων και απολύσεις γιατρών γιατί δήθεν πλεονάζουν. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή αυτής της μεγάλης, πρωτοφανούς και παγκόσμιας βεβαίως δοκιμασίας. Το πρώτο προφανώς μέτωπο αφορά την ίδια την καταπολέμηση της επέκτασης της νόσου και θα μου επιτρέψετε εδώ να εκφράσω ένα ολόψυχο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας. Να εκφράσω επίσης την ευχή όλων μας, όσοι και όσες αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας λόγω της νόσου, να είναι πολύ σύντομα πίσω στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους. Και να εκφράσω και τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες αυτών που έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο αυτές τις δύσκολες ώρες. Είναι σαφές πλέον σε παγκόσμια κλίμακα ότι πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας οφείλει να είναι η αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για τη στήριξη του ΕΣΥ. Δυστυχώς, η κυβέρνηση επιμένει να εξαντλεί τη ρητορική της στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Αυτή είναι βεβαίως υπαρκτή, αλλά ούτε μπορεί, ούτε και πρέπει να επισκιάζει τις ευθύνες της κυβέρνησης για άμεση ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας άλλωστε έχουν συμμορφωθεί με υποδειγματικό τρόπο, θα έλεγα, και πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, με τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα. Βρισκόμαστε όμως ήδη σχεδόν 1,5 μήνα μέσα στην κρίση της πανδημίας και η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα στην ευθύνη της συντεταγμένης πολιτείας για θωράκιση της δημόσιας υγείας και ενίσχυση του ΕΣΥ. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αν και αυτονόητες, προς το παρόν δεν έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνηση που έχει επιδείξει επικίνδυνη ολιγορία, καταρχάς στον πλήρη εξοπλισμό όλων των μονάδων του ΕΣΥ με τα αναγκαία υλικά υγιεινής και ασφάλειας που είναι απαραίτητα για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, στην άμεση αύξηση των διαγνωστικών τεστ για όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους. Όλες οι χώρες που έχουν αντιμετωπίσει τον κορονοϊό το κατάφεραν μέσα από μαζικά τεστ, ενώ την ίδια ώρα στην Ελλάδα χιλιάδες συμπολίτες μας με συμπτώματα δεν έχουν πρόσβαση εάν δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Στην άμεση βεβαίως πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών και όχι σε απλές εκκλήσεις για ένταξη εθελοντών στο σύστημα υγείας. Στην επαναπροκήρυξη των 4.000 θέσεων που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 3.000 θέσεις νοσηλευτών και 1.000 θέσεις γιατρών, τις οποίες ακύρωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στην επιτάχυνση της ανάληψης των καθηκόντων για τους 2.000 νοσηλευτές που ενώ έχουν ανακοινωθεί, δεν έχουμε ακόμα τα στοιχεία για το πού και πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία. Στην ενσωμάτωση, και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, όλων των δημόσιων δομών υγείας, δηλαδή των κέντρων υγείας αγροτικού και αστικού τύπου, των περιφερειακών ιατρείων και των τοπικών μονάδων υγείας, στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στην αύξηση των κρεβατιών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Προς τούτο είναι απαραίτητη επίταξη από τώρα, μέσω επέκτασης υποχρεωτικής σύμβασης του ΕΟΠΗ με τις ιδιωτικές ΜΕΘ, για όλες τις κλίνες εντατικής θεραπείας των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ώστε να προσθεθούν στη δυναμικότητα του εθνικού συστήματος. Και φυσικά η επίταξη αυτή, λόγω της κρίσης, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταφράζεται σε διπλασιασμό της αποζημίωσης στις ιδιωτικές κλινικές.
στην προμήθεια τέλος εξοπλισμού, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, ώστε να διενεργεί και αυτό ελέγχους για τον κορονοϊό. Παρότι μπορεί να διενεργεί πάνω από 1.000 διαγνωστικά τεστ την ημέρα, το Υπουργείο Υγείας, παρά τις διαρκείς παρενέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κάνει τίποτα επ' αυτού. Αντίθετα, εξαντλεί τις πρωτοβουλίες του σε επιχορηγήσεις εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές κλινικές για να κάνουν τεστ επιπληρωμή μόνο όσοι έχουν τη σχετική οικονομική δυνατότητα. Το δεύτερο μέτωπο, βεβαίως, πέρα από το υγειονομικό, που αναδύεται με εμφατικό τρόπο από την δίνη της μεγάλης αυτής περιπέτειας στην οποία όλοι βρισκόμαστε, αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις από τη δοκιμασία της ελληνικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή εκατομμύρια συμπολίτες μας βρίσκονται ξανά μετά από την παρατεταμένη οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας, αντιμέτωποι με την ανασφάλεια που προκύπτει από χιλιάδες απολύσεις, αναγκαστικά λουκέτα και βίαιη διακοπή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Και σαν να μην έφτανε δυστυχώς αυτό, βλέπουν την κυβέρνηση να επιδίδεται σε ένα διαγωνισμό προχειρότητας. Θυμίζω εδώ το αλαλούμ που υπήρξε τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την ενίσχυση των ελευθέρων επαγγελματιών, αναποτελεσματικότητας και πανηγυρικής αναγγελίας παρεμβάσεων που δεν απαρκούν να καλύψουν ούτε τις άμεσες ανάγκες των πολιτών, αλλά ούτε και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας την επόμενη μέρα. Ένα πράγμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους και βεβαίως πρώτα απ' όλα στην κυβέρνηση. Δεν είμαστε αντιμέτωποι με μία παροδική κρίση, ούτε με μία μικρή ανατάραξη της οικονομίας. Είμαστε αντιμέτωποι με μία τεράστια δομική πρόκληση. Και γι' αυτό πρέπει να δράσουμε τώρα με τρόπο αποφασιστικό και τολμηρό. Η μόνη δυνατότητα για να απορροφηθούν οι κραδασμοί στην οικονομία μετά την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού είναι να τονωθεί άμεσα η ρευστότητα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η κοινωνία χρειάζεται οριζόντια μέτρα έμπρακτης ενίσχυσης σήμερα, ώστε να μπορέσει να δώσει από καλύτερες θέσεις τις μάχες του αύριο. Και οι δυνατότητες πλέον υπάρχουν. Προκύπτουν από την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, από το μαξιλάρι ασφαλείας που δημιούργησε η συλλογική προσπάθεια του λαού μας και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, από το διεθνές παράδειγμα των προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται σε μια σειρά από χώρες αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχουν ως στόχο την αξιοπρέπεια και την ευημερία των εργαζομένων και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση δεν αλλάξει άμεσα ρότα και δεν προχωρήσει σε ένα γενναίο πακέτο ενίσχυσης σε επιχειρήσεις και εργαζομένους τώρα, τότε θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για ό,τι θα ακολουθήσει στην οικονομία και την κοινωνία. Στο έδαφος αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει 6 αυτονόητα μέτρα. Πρώτον, να προχωρήσει η πλήρης καταβολή από το κράτος μισθών και δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους, ώστε και η αγοραστική τους δύναμη να διατηρηθεί για την επομένη της κρίσης, αλλά και οι επιχειρήσεις να ελαφρυνθούν εν μέσω πλήρους υποχώρησης της δραστηριότητάς τους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης επιδοτείται έως και το 100% των μισθών ιδιωτικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού. Σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γερμανία, χώρες οι οποίες πράττουν το αυτονόητο για να μην βρεθούν μπροστά στο φάσμα χιλιάδων νέων ανέργων και χιλιάδων νέων λουκέτων σε επιχειρήσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα η κυβέρνηση αντί να επιδοτεί την εργασία, επιδοτεί την ανεργία και την αναστολή συμβάσεων. Δεύτερο λοιπόν μέτρο, να αρθεί από την κυβέρνηση η αναστολή των εργασιακών συμβάσεων, να νομοθετηθεί πλήρης απαγόρευση απολύσεων και δυσμενούς μεταβολής σχέσεων εργασίας με αναδρομική ισχύ από την έναρξη της κρίσης. Τρίτο, να σταματήσει επιτέλους η κυβέρνηση να εμπέζει τους ελεύθερους επαγγελματίες και να προχωρήσει στην καταβολή μηνιαίου επιδόματος ίσο με το 1/12 της περσινής τους δήλωσης με κατώτατο όριο τον βασικό μισθό για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να σχεδιάσει επίσης ένα μεγάλο πρόγραμμα εγγυήσεων για τις επιχειρήσεις και όχι βεβαίως το απολύτως ανεπαρκές πρόγραμμα του 1 δισεκατομμυρίου που ισοδυναμεί σε 0,5% του ΑΕΠ. Να παρατείνει τώρα η κυβέρνηση την προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι αδιανόητο να λέμε στους πολίτες «μένουμε σπίτι» και ορθώς το λέμε βεβαίως,
αλλά την ίδια ώρα η κυβέρνηση να ετοιμάζεται να βγάλει στο σφυρί τα σπίτια δανειοληπτών και φυσικών προσώπων που χάνουν το εισόδημά τους λόγω ακριβώς αυτής της κρίσης. Και έκτο να προχωρήσει σε καταβολή επιδόματος στα χαμηλά εισοδήματα, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν λόγω αυτής της μεγάλης κρίσης. Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον καμία δικαιολογία για να μην προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα. Η άρνησή της να στηρίξει ουσιαστικά και έμπρακτα εργαζόμενους, επιχειρήσεις και το σύνολο της οικονομίας με ένα πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας όπως κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είναι καθαρά πλέον ζήτημα πολιτικής βούλησης. Ολοκληρώνω εδώ την εισήγησή μου και θα δώσω τον λόγο στον τομεάρχη υγείας και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ανδρέα τον Ξανθό, για να κάνει την εισήγησή του για τα ζητήματα της υγείας. Ανδρέα, έχεις το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να τονίσω και εγώ την κρισιμότητα της συγκυρίας και της φάσης που βρίσκεται.